στην κυρία Μαραβέλια από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας. Ευχαριστώ. Ήθελα να παρουσιάσω τώρα την... Να ευχαριστήσω φυσικά και τον προηγούμενο μιλητή για την ωραία παρουσίαση και να το θέσω υπόψη και σε όλους φυσικά ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας με το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών έχει ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έχει γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα για την αξιολογική τομογραφία σε μούμιες του λεμαϊκής περίοδου και έχουμε ήδη αρχίσει δημοσίευση αποτελεσμάτων. Μέλος της ομάδας μας είναι και ο Στέφανος Γερουλάνος, ο καθηγητής, που δίδαξε και ιστορία της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πάμε τώρα στην κυρία Θεοδόρα Παπαδάκη, που θα μας μιλήσει για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα της Αμαζόνας της Κρήτης. Η κυρία Παπαδάκη είναι δικηγόρος Παραρίου Πάγου και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, νομική σύμβουλος ειδική επιστήμονα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, ΔΕΑ και ΔΕΕ Ευρωπαϊκού Δικαίου και θέματος διδακτορικής διατριβής στη Γαλλία με υποτροφίες και τιμητικές διακρίσεις. Πτυχίο Λιέν Καλός από τη νομική σχολή του ΕΚΠΑ, μόνο με 3,5 χρόνια φοιτήσεως, υποτροφίες και βραβεία, μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων, συμμετοχή και παρουσίαση εισηγήσεων σε συνέδρια και φόρα εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή. Ξένες γλώσσες, ομιλία γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά και ως επιστημονική συνεργάτης, σύμβουλος και διευθύντη υπουργών εργασίας και μεταφορών έχει εργαστεί. Υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών στις εκλογές του 2004, 2007, 2009 και του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΝ στο Ρέθυμνο τα έτη 2015-2019. Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκριτίου Ενώσεως γυναικών, μέλος του ΔΣ Παγκριτίου Ενώσεως και πολλών άλλων κριτικών πολιτιστικών σωματείων. Επίσης, Γενική Γραμματέα στο ΔΣ της Συνδικαλιστικής Παρατάξεως Δικηγόρων Αθηνών, Αλληλεγγύη Δικηγόρων, μέλος πολλών επιτροπών για επεξεργασία θεμάτων επιστημονικών, νομικών, γυναικείων κλπ. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ενδοοικογενειακής Βίας, Ευρωπαϊκών Διεθνών κλπ. Αναπληρώτρια γραμματέα στο μέος θεσμών του ΚΙΝΑΛ, μέλος εθελοντικών οργανώσεων όπως η Γιατροί του Κόσμου. Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Έθνους Σταυρό, Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος Κοινοφελούς Ιδρύματος Ρίκος Δυνάμ, συνεργάτης Σωματείου για Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Γυναίκες που υφίστανται βία και μέλος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων. Κύριε Παπαδάκη, έχετε το λόγο. Απλώς ανοίξτε το μικρόφωνο, σας παρακαλώ, γιατί δεν ακούγεστε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση καταρχήν. Δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Αφού καλησπέρισω την υπέροχη και αξιόλογη παρέα μας, ελπίζω να έχετε την υπομονή να με ακούσετε βράδυ Σαββάτου γάρ και φυσικά να συγχαρώ, όχι μόνο να ευχαριστήσω, το Σύνδεσμο Ελλήνων Επιστημόνων και την εξολάτρευτη πρόεδρό του, την κυρία Εύη Μπάτρα. Το έργο είναι πάρα πολύ δημιουργικό του Συνδέσμου και είναι από τους ελάχιστους λόγους που πραγματικά συμπαρίστανται τόσο πολύ στα μέλη τους. Να αναπτύξουμε λοιπόν το θέμα μας, που όπως είπατε είναι οι Αμαζόνες της Κρήτης. Ως κριτικιά, καταγόμενη από Ρέθυμνο και Ηράκλειο, αισθάνομαι την Κρήτη ως το κέντρο του κόσμου. Και παρότι η επιστήμη μου είναι η νομική και όχι η ιστορία, θεωρώ πως όλοι οφείλουμε να τριφούμε σε αυτήν, διότι είναι ο μόνος τρόπος να διδάξουμε, να μεταλαμπαδεύσουμε τις αξίες μας σε νυν και σε επόμενους. Οφείλουμε λοιπόν να τονίσουμε πως η Κρήτη του Μινωικού, του αξιολογότατου αυτού πολιτισμού και του παλαιότερου στην Ευρώπη, που αποτέλεσε τον πρώτο κρίκο στην Ευρωπαϊκή Αλυσίδα, σύμφωνα με τον ιστορικό Will Durand, αφού πέρασε από περιόδους δόξας και ακμής των γραμμάτων και των τεχνών, ακόμη και κατά την περίοδο της ανατοκρατίας στην αναγέννηση, με τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, τον Χορτάτζη, τον Βιτσέντζο Κορνάρο, να γράφουν λαμπρές σελίδες τέχνης, περνάει στη μαύρη περίοδο της τροποκρατίας, που τουλάχιστον βίωσε για δύο και όχι τέσσερις πάλι καλά αιώνες. Από το 1669 έως το 1896, για την ακρίβεια. Οι κριτικοί και οι κριτικές ζούσαν σε ένα φαύλο κύκλο συνεχών εξεγέρσεών τους και μεγάλης αγριότητας των Τούρκων, όπου οι μεν, εξεγέρσεις δηλαδή, τροφοδοτούν τη δε, την αγριότητα και το αντίστροφο, και αγριότητα της εξεγέρσης. Ουδε μία χώρα και ουδε μία επαρχία του Οθωμανικού κράτους διοικείται χειρότερον της Κρήτης, έλεγε ο Ολλανδός Ντάπερ. Η Κρήτη υπήρξε η χειρότερη διοικούμενη περιοχή της τουρκικής αυτοκρατορίας,
σύμφωνα με τον Άγγλο ιστορικό Σμιθ. Για όλα αυτά πολέμησαν και θυσιάστηκαν με τόσο πάθος, αντριοσύνη, αυτοτισία και αυταπάρνηση η ηρωική προγονή μας. Αν και σημειώνω ότι η λέξη αντριοσύνη πρέπει να προσαρμοστεί προς το θηλυκότερο. Γιατί οι γυναίκες της Κρήτης πολέμησαν με λεβεντιά και ροϊσμό, ενίοτε και πολύ μεγαλύτερες και από τον ανδρών. Ενώ ταυτόχρονα συνέδραμαν τους πάντες με κάθε τρόπο στον αγώνα κατά των Τούρκων, αφενός υλικά, ετοιμάζοντας και κουβαλώντας τρόφιμα, ρουχισμό, πολεμοφόδια, φροντίζοντας τραυματίες, αλλά και τους γέροντες και τα παιδιά που έμεναν πίσω περιμένοντας. Αφετέρουθηκα, εψυχώνοντας όλες τις ηλικίες και τον αγώνα, αλλά και ανατρέφοντας επαναστάτες, μεταλαμπαδεύοντας πίστη στις αξίες μας, αγάπη για την Κρήτη, για την Ελλάδα, οργή κατά των Τούρκων, επαναστατικότητα εναντίον τους. Και αυτά τα έκαναν όχι μόνο εντός Κρήτης, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αφού πολλές κριτικές κατέφθηκαν σε άλλες ελληνικές περιοχές. Λαμπρό παράδειγμα, κάτι που δεν το γνωρίζουν πολλοί, είναι η μητέρα του περίφημου Θεόδωρου Καλοκοτρώνη, η Ζαμπία Κοτσάκη, που μετά την πτώση του Χάνδακα κατέφυγε στην Πελοπόννησο, παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Καλοκοτρώνη και γέννησε και ανέστησε το μεγάλο γνωστό μας ήρωα, τον Θεόδωρο. Άλλες κριτικές που δεν πρόλαβαν να φύγουν, πουλήθηκαν αυτές και συνήθως και τα παιδιά τους, έως σκλάβες αντικείμενα συναλλαγών στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Καλίτσα Ψαράκη από το Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τον ιστορικό Γιώργο Παναγιωτάκη, χαρακτηριστικά παραδείγματα γυναικών που υπέφεραν και επαναστάτησαν ήταν η Ροδάνθη Κριτσοπούλα Ισπανομανόλης, είχε γεννηθεί στο χωριό Κριτσάμερα Αμβέλου, το ωραίο παρουσιαστικό της οποίας και η μελωδική φωνή της μάγεψαν τον άγριο γενίτσαρο Χουρσίτ Πασά, κάτοικο Χουμεριάκου. Στέλνει τον υποτακτικό του Ομέρ, που κατορθώνει και την αποσπά από τα χέρια της μάνας της, η οποία τελικά πληρώνει με τη ζωή της την άρνησή της να την παραδώσει. Όταν βρίσκεται στο κρεβάτι του Πασά, εκείνη κατορθώνει να τον σκοτώσει με το ίδιο το σπαθί του. Ντύνεται με τα ρούχα του, ζώνεται τα άρματά του, το σκάει και καταφτάνει στο λιμέρι του καπετάν Καζάνη, στα Λασιθιώτικα Βουνιά, όπου εντάσσεται στην ομάδα του. Εκεί, πολεμώντας τους Τούρκους το Γενάρη του 1823, κοντά στο χωριό της, δέχεται μια κατάστροφη σπαθιά και πληγώνεται βαριά. Ο ήρωας πατέρας της πολεμά δίπλα της, συμπτωματικά, αλλά δεν την αναγνωρίζει. Όταν όμως του λέει ποια είναι, εκείνος πέφτει λιπόθυμος, χωρίς να συνέλθει ξανά. Σε λίγο αφήνει και η ίδια την τελευταία της πνοή. Ο φιλόξενος τάφος της μητέρας της δέχεται και τα δύο θύματα της τουρκικής θηριωδίας. Η γενέτειρά της την τίμησε με ειδικό καλέσει στο μνημείο. Αντωνούσα Καστάνη, Καστανάκη, Καστανοπούλα. Κινήθηκε στο χωριό Κερά της επαρχίας Κισάμου. Η παράλογη και επίμονη επέτηση του Τούρκου να παραδώσει τα κατοικίδια ζώα της για το συσίτιο των ανδρών του τουρκικού στρατοπέδου στο Καστέλι δεν γίνεται δεκτή από την ίδια. Η άρνησή της αυτή στέκεται η αφορμή μιας έντονης λογομαχίας και διαπληκτισμού που καταλήγει στο φόνο του Τούρκου. Ως πολύτιμη λεία μένουν τα άρματά του, τα οποία ζώνεται ίδια και βγαίνει στο βουνό με τους άνδρες, πολεμιστές της Κισάμου. Με την τιμημένη αυτή ιδιότητα συμμετέχει σε πολλές κατά των Τούρκων μάχες από το 1866 έως το 1897. Έγραψε με το παράδειγμά της τη δική της ιστορία, αλλά και η ιστορία δεν την ξέχασε. Τοποθετήθηκε η θρηλυκή μορφή της δίπλα στις φωτογραφίες των οπλαρχηγών και των άλλων ηρών στο ιστορικό αρχείο Κρήτης. Η γενέτειρά της την τίμησε επίσης με την πρωτομή της στο χωριό της. Άννα Καλέργη. Γεννήθηκε στη Ροδιά Μαλαβιζίου το 1841 και ήταν κόρη του οπλαρχηγού Κωνσταντίνου Καλέργη. Υπερασπίζεται το χωριό της που πολιορκείται από τους Τούρκους και πολεμά δίπλα στους χριστιανούς μαχητές, αναγκάζοντας τους Τούρκους να εγκαταλείψουν την πολιορκία, τραυματισμένη και ίδια. Η οικογένειά της μπροστά στον άγριο διωγμό των Τούρκων που δέχεται, εγκαταλείπει το χωριό και μετοικεί μόνιμα στο Σέλινο. Εκεί παντρεύεται τον Κοντογιάννη και συνεχίζει την πολεμική της δράση ως Κοντογιάννηνα ή Καπετάν Γιάννηνα. Την πλούσια αγωνιστική της δράση αναγνώρισε η ελληνική κυβέρνηση της εποχής και χορήγησε σε αυτήν την ηρωίδα ισόβια σύνταξη οπλαρχηγού. Πέθανε τον Νοέμβριο του 1938 και της αποδόθηκαν τη μέση οπλαρχηγού όπως της άξιζε. Σοφία Βέργα. Καταγόταν από το χωριό Μαχός της επαρχίας Πεδιάδας. Ήταν αδερφή τριών παλικαριών που είχαν σκοτώσει δύο Τούρκους γνωστούς για την αγριότητά τους στην περιοχή. Η δολοφονία αυτή τους ανάγκασε να καταφύγουν ως χαΐνιδες. Παραθετικά λέω, επαναστάτη σημαίνει χαΐνις, για όσους γνωρίζουν από την αραβική λέξη χαΐν. Στα γειτονικά βουνά λοιπόν κατέφυγαν ως χαΐνιδες.
Την επαναστατική δράση τους την μετέφεραν αργότερα στα νησιά του Αιγαίου και τη Μάνη. Το 1807, αρνούμενοι να αποταχθεί στις ορέξεις του Καραμπίνη, γιου του Αρίφ Μόχλογλου, εκείνος αποκόβει τα στήθη της. Και ενώ είναι αιμόφυρτη, την πυροβολεί, δίνοντάς της έτσι φρικτό θάνατο. Όταν τα αδέρφια της έμαθαν τον αποτρόπιο χαμό της, ορκίστηκαν να εκδικηθούν το δράστη. Με το ίδιο βόλι που βρισκόταν στο νεκρό πλέον κορμί της, σκότωσαν τον Αχαλίνο, τον κοιμοβόρο Τούρκο. Ελένη Λουκάκη ήταν από τις γυναίκες της Μονής Αρκαδίου, όπως και η Χαρίκλια Δασκαλάκη, που βρέθηκαν έγκλειστοι στο χώρο της τον Νοέμβριο του 1866, πολεμώντας τους Τούρκους πολιορκητές. Ήταν επίσης από τις ελάχιστες γυναίκες που κατόρθωσαν να επιζήσουν. Τη ζωή της που είχε σφραγιστεί με χαλάσματα του μοναστηριού, την οφείλει σε εκείνον που την είδε και την απελευθέρωσε. Όταν συνάντησε τον πατέρα της στο χωριό τους, και εκείνος δεν την αναγνώρισε, γιατί ήταν πληγωμένη, σκονισμένη και μαυρισμένη από τις συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό της Μονής. Το μυστήριο λύθηκε όταν ίδιο τον αποκάλεσε, όπως συνήθιζε, Τατά, που για εκείνη σημαίνει πατέρας, και έτσι τον αναγνώρισε και, όπως έλεγε, απολωλός είναι και βρέθη. Πέθανε στην Αθήνα σε βαθιά γεράματα, παίρνοντας μαζί της και τις φλεγόμενες αναμνήσεις της. Σγουροφιλιά και Κατσούλη Μπούρμπαχη σκοτώθηκαν πολεμώντας τους Τούρκους στην καταστροφή του πύργου του Ιμπραχήμ Αλιδάκη το 1774, όπως διασώζει δημοτικό τραγούδι της εποχής. Σοφία Μαυράκη, Κατερίνα Λουπάση και Πατσουρο Ζαμπιά. Στην ίδια πολιορκία του πύργου πήραν μέρος το 1784 και οι τρεις αυτές αγωνίστριες. Αρετή Νιώτη, με τον πατέρα της, το θείο της και τον αδελφό της, έδρασαν στο Μελοπόταμο, τη Γόρτινα και την Κνωσό. Η ηρωική τους παρουσία αποτέλεσε φόβητρο στους Τούρκους των περιοχών αυτών. Μαρία Θεοχώρα Φεραρόλη και Μαρία Τωράκη έδρασαν στους τόπους καταγωγής τους, που ήταν η Λάκη Κιδωνίας και τα Κεραμιά. Κάτω από βροχή σφαιρών και με κίνδυνο της ζωής τους, μετέφεραν πολεμοφόδια στους μαχητές της περιοχής τους στην Επανάσταση του 1866-69. Αρετή Τσιτσιροδοπούλα και Μαρία Καντιλιέρη φάνηκαν χρήσιμες στα χωριά τους Κεραμιά και Περιβόλια. Στην ίδια Επανάσταση είχαν αναλάβει ταχυδρομική αποστολή, μεταφέροντας χρήματα και επίσημα έγγραφα στους επαναστάτες, περνώντας αναγκαστικά μέσα από τουρκικά στρατόπεδα. Παντελιά Κονταξάκη διακρίθηκε στην Επανάσταση του 1897 και πληγώθηκε κατά την πολιορκία του πύργου της Μαλάξας, όπου οι επαναστάτες ανάγκασαν την τουρκική φρουρά να παραδοθεί. Μαριγό Λαμπράκη Καζαντζάκη, η συμβολή της στην Επανάσταση των Αρχανών το 1897, και συγκινούμε γιατί από εκεί κατάγεται και ο πατέρας μου, και την έθλιο τόπο της υπήρξε σημαντική. Με κίνδυνο της ζωής της μετέφερε τακτικά φυσέκια, μπαρούτι και μολύβι από το Ηράκλειο στις Αρχάνες, προσκάλυψη των συναφών αναγκών των πολεμιστών. Ειρήνη Μαυρογιανοπούλα ή Μαυρορήνη, γέννημα και αυτών Αρχανών, έφερε ανδρική στολή και προκαλούσε θαυμασμό για το θάρρος της για την ανδρεία που επέδειξε στην Επανάσταση των Αρχανών το 1897. Το σπίτι της είχε μετατρέψει σε νοσοκομείο για τις ανάγκες των πολιγωμένων. Ο εξοργημένος δεξιός οφθαλμός της από εχθρικό βόλι τη συνόδευε σε όλη τη ζωή ως πιστήριο της εθνικής της προσφοράς. Μαρία Δασκαλογιάννη, κόρη του ήρωα των Ορλοφικών Δασκαλογιάννη, στη μάχη της Αράδενας Φακίων, η μητέρα του Σγουρομαλίνη Ξανθομαλίνη, στην προσπάθειά της να διαφύγει με τις κόρες της Ανθούσα και Μαρία με καίκη στα Κύθυρα, τραυματίστηκε θανάσιμα. Και τα κορίτσια αχμαλωτίστηκαν από τους Τούρκους που τις μετέφεραν στο Μεγάλο Κάστρο, δηλαδή στο Ηράκλειο, στο διοικητή Χουσέιν Πασά. Η Μαρία, 18 ετών και όμορφη, δόθηκε σύζυγος στον αρχιλογιστή της διοίκησης του κάστρου, Αμπλού Αχμέτ. Αργότερα διορίστηκε υπασπιστής του Σουλτάνου εκείνος και καταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Μετά το θάνατό του συζύγου που αναφέραμε το 1816 και των δύο γιών της δυστυχώς, δύο χρόνια αργότερα, κληρονόμησε την τεράστια περιουσία του συζύγου της, την οποία διέθεσε όλη στον αγώνα της Κρήτης του 1821. Με την εξέγερση της Κρήτης το 1821, εξόπλησε εκστρατευτικό σώμα με καράβι του ανιψιού της και τη μεσολάβηση του μεταφραστή της υψηλής πύλης Μουρούζη, τους δόθηκε άδεια να αποπλέψουν για την Τίνο. Η Μαρία αποβιβάστηκε στο νησί για να προσκυνήσει τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που τότε είχε βρεθεί τον Ιανουάριο του ίδιου χρόνου. Βοήθησε μάλιστα την ερχόμενη τότε ανέγερση του ναού της Παναγίας,
υπηρέτησε ως μοναχή στο νησί και επεβίωσε το 1823. Το καράβι συνέχισε την πορεία του στα Σφακιά, όπου και αποβιβάστηκε το φορτίο με πολεμοφόδια και εθελοντικό στρατιωτικό σώμα με 20 μαχητές και αρχηγό του Τζερφονικόλα. Στάλθηκε στην Ανατολική Κρήτη και εντάχθηκε στη δύναμη των ντόπιων οπλαρχηγών, προκειμένου να ενισχυθούν οι εκεί επαναστατικές δυνάμεις. Ο ήρωας Τζερφονικόλας έπεσε το 1822 στη μάχη της Ιεράπετρας. Σημειώνω μάλιστα ότι ο ήρωας αυτός ήταν υπηρέτης του συζύγου της στην Κωνσταντινούπολη, όπως είπαμε παραπάνω. Ήταν κρυφός χριστιανός, ενώ προσποιούνταν τον Ρωμανό. Και ερχόμαστε στις αμίμητες, μοναδικές και ταυτόχρονα δυστυχώς σχεδόν άγνωστες πολεμίστριες της Αμαζόνης της Κρήτης. Η ανδροκρατούμενη κοινωνία μας δυστυχώς απέκρυπτε επιμελώς τις γυναίκες ηρωίδες, όπως ήδη έχει αναφερθεί πολλάκι στο συνέδριό μας. Οι Αμαζόνες της Κρήτης περιγράφονται γλαφυρά σε κείμενο επιστολής που γράφηκε από αξιωματικό εθελοντών στην Κρήτη και είχε παραλείπτει κάποιον φίλο του στην Αθήνα. Σε αυτήν την επιστολή περιγράφει πόσο δυναμικές και αποφασισμένες ήταν οι γυναίκες της Κρήτης και πόσο ένθραμα συμμετείχαν και αυτές στον αγώνα για την ελευθερία. Σύμφωνα με την επιστολή αυτή, οι ηρωικές κοπέλες από τους Λάκους ενέπνευσαν και άλλες γυναίκες της Κρήτης, εννοεί ο συγγραφέας της επιστολής στις γυναίκες του Σελήνου, να ριχτούν στη μάχη κατά των Τούρκων. Το μεταφρασμένο κείμενο της επιστολής, που δημοσιεύτηκε στη γαλλική εφημερίδα Illustration, έχει ως εξής. Σήμερα είχα πάει για να δω τον Χατζη Μιχάλη. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ένα περιστατικό που δεν έχει προηγούμενο και που με συγκίνησε μέχρι δακρύων. 50 κοπέλες από τους Λάκους, οι περισσότερες ξανθιές και όμορφες, εξασκούνταν στο σημάδι με καραμπίνα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ακριβείς ήταν οι ρηπές τους. Είχαν μία σημαία και οι σημαιοφόρες τους είναι μια νεαρή μοναχή. Σημειώνω ότι η σημαιοφόρος ήταν η Ειρήνη Τρακουλέ, μία από τις αγωνίστριες που διακρίθηκε στην Επανάσταση μαζί με την Κατερίνα Σταματάκη. Περνούν από απίστευτες δοκιμασίες, συνέχισε η επιστολή, προκειμένου να πάρουν όπλα από τον Χατζη Μιχάλη Γιάνναρη, γιατί δίνει μόνο στις καλύτερες. Το παράδειγμα αυτών των ηρωίδων έχει εμπνεύσει κι άλλες και μια αντιπροσωπεία γυναικών από το Σέλινο τις έχει προσεγγίσει, παρακαλώντας τις να μην βγουν στα βουνά, προτού μπορέσουν και εκείνες να οργανωθούν και να τις ακολουθήσουν. Μπορείτε να φανταστείτε από τον ενθουσιασμό των γυναικών πόσο σίγουροι και αποφασισμένοι είναι οι άντρες. Και σας εγγυώμαι πως δεν πρόκειται να αφήσουν τα όπλα προτού κατακτήσουν την ελευθερία τους και πως προτιμούν το θάνατο από τη σκλαβιά. Έτσι έκλεινε η επιστολή. Η Φιλοκριτική Επιτροπή των Αθηνών φρόντισε να διασφαλίσει τον οπλισμό και τον εξοπλισμό αυτής της γυναικείας φάλαγγας. Κάθε Αμαζόνα οπλίστηκε με μία καραμπίνα και μία ξυφολόγχη. Επιπλέον, εξοπλίστηκαν με φυσιογκειοθήκες που προσαρμόζονται στις ζώνες τους και τσάντα όμου με τα απαραίτητα. Η στολή τους, παρόμοια με εκείνη των ανδρών, αποτελούνταν από φέση, λευκή φουστανέλα και γκέτες από δέρμα ζώου. Μόνο που αντί για μακριές γκέτες, οι γυναίκες φορούν κοντές, μέσα στις οποίες μπαίνει η παρδί παντελόνι. Και πάνω από το ρουχισμό τους καλύπτονται με χλαμίδα. Οι μεγαλύτερες ξεχωρίζουν μόνο από το φέση που έχει χρυσές κλωστές και από μία μικρή φούντα στην ξυφολόγχη τους. Επίσης της φάλαγγας είναι ηλικιωμένος αξιωματικός που είχε υπό τα διαταγάς του άνδρες από τους πιο ατρόμητους και καθοδηγεί τις γυναίκες ώστε να φροντίζουν με κάθε κόστος ο εχθρός να μην πιάνει εχμαλό τους. Η σημαία στα ελληνικά χρώματα έχει από τη μία πλευρά ένα σταυρό και από την άλλη την εικόνα της Παναγίας, στεφανωμένης με αστέρια, να συνθλίβει το πόδι της το κεφάλι ενός φιδιού. Αναγράφονται δε και εξής ρίσεις των Αποστόλων. Ο Θεός διάλεξε τους αδύνατους για να αντιμετωπίσουν τους δυνατούς και καταβαράθρωσε τους ισχυρούς και ανύψωσε τους ταπεινούς. Σύντομα, η φάλαγγα των Αμαζόνων της Κρήτης κέρδισε τον παγκόσμιο θαυμασμό. Δημοσιεύματα μιλούσαν για τη γενναιότητά τους, όπως για το παρακάτω το χαρακτηριστικό περιστατικό. Ένα στράτευμα αυτών των γενναίων γυναικών, γράφεται, έτσι, περίπου 100 τον αριθμό, είχε την ευθύνη της προστασίας πεδιάδας, όπου έβοσκαν ζώα, τα οποία προορίζονταν για την προμήθεια του στρατού των εξαγερμένων. Τότε, τουρκικό απόσπασμα προσπάθησε να επιτεθεί και να καταλάβει την πεδιάδα. Οι γυναίκες όμως, παρά το ότι είχαν ελάχιστα όπλα, τα χρησιμοποίησαν αυτά και μετά άρπαξαν πέτρες και όρμησαν στον εχθρό, τρέποντάς τον σε φυγή.
Κρίνοντας από αυτό το περιστατικό, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για Αμαζόνες ή σκοπεύτριες, αναφέρθηκε. Και η πηγή πάντα είπαμε είναι η Illustration, Journal de Universelle, στο Παρίσι, στην βιβλιοθήκη του Μουσείου Τυπογραφίας. Και με συνεχείς εξεγέρσεις φτάνουμε το 1866 στο Λουκάφαμο Τροκαδίου. Η φωτιά, η φλόγα, η πίστη είναι γένος τελικού, όπως είναι και η αγωνιστικότητα, η θέληση, η ελπίδα, η ζωή, η ελευθερία, η τιμή, η αξιοπρέπεια, η λεβεντιά. Αλλά και η ιστορία είναι γένος τελικού. Η γυναίκα και η ιστορία βαδίζουν χέρι-χέρι πάντα. Καμία σελίδα της δεν έχει γραφτεί χωρίς τη γυναικεία συμμετοχή. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Έτσι εδώ, δουλειά. Είτε εμφανή, είτε αφανή. Ποτέ και πουθενά. Σου έχω φέρει μαμά με κονσέρβα. Και ειδικά στο Αρκάδι. Το μοναστήρι του Αρκαδίου, για τη φωλιά της Κρήτης. Το μοναστήρι που είχε διανύσει τεράστια απόσταση στον χρόνο, στην κρητική ιστορία. Το μοναστήρι που χτισμένο στο στρατηγικό σταυροδρόμι με τριών επαρχιών, Ρεθύμνου, Μιλοποτάμου, Αμαρίου, στον νόμο Ρεθύμνης πάντα, και στο κακοτράχυλο ύψωμά του, στέγαζε τους αετούς της Κρήτης, τους επαναστάτες. Η Επανάσταση του 1866-1869 αποτελεί τη σπουδαιότερη περίοδο στην ιστορία της Μονής Αρκαδίου και 8 και 9 Νοεμβρίου του 1866 ήταν οι δύο κοσμοϊστορικές μέρες της πολιορκίας του. Την αυγή της 8ης Νοεμβρίου, οι Τούρκοι υπερκυκλώνουν το μοναστήρι την ώρα τέλεσης της Θείας Λειτουργίας για την εορτή των Ταξιαρχών. Ο ηγούμενος Γαβριήλ ειδοποιείται ότι είναι επικεφαλής του στρατού, καλεί από το ύψωμα κορέ τους επαναστάτες να παραδοθούν, μα την απάντηση δίνουν τα όπλα των πολιορκούμενων. Στο μοναστήρι έχουν καταφύγει και πολλά γυναικόπαιδα από τα γύρω χωριά. Από 970 περίπου άτομα, φανταστείτε, που βρίσκονται στη Μονή, τα 705 είναι γυναικόπαιδα. Μοναδικό και ξεθαύμαστο είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες με τα παιδιά τους μπορούσαν να αποχωρήσουν από το μοναστήρι όποτε ήθελαν. Εκείνες όμως αρνήθηκαν να φύγουν, ακόμη και όταν άρχισαν οι μάχες. Οι γυναίκες έμειναν στο μοναστήρι γνωρίζοντας την τραγική συνέχεια, και για εκείνες και για τα παιδιά τους. Έμειναν και πολέμησαν σαν άντρες. Καθ' όλη τη διάρκεια της πολιορκίας, κουβαλούσαν στους πολεμιστές πολεμοφόδια και νερό, τους εμψύχωναν και φρόντιζαν τους τραυματίες, ενώ έπρεπε να παρηγορούν τα παιδιά τους και τις ηλικιωμένες. Πολλά ηρωικά στιγμιότυπα διαδραματίστηκαν με πρωταγωνιστές γυναίκες, όπως με την ηρωίδα Χαρίκλια Δασκαλάκη. Στη δυτική πύλη κυματίζει η σημαία της Μονής, στη βορειοδυτική γωνιά του μοναστηριού κυματίζει η σημαία του πλερχηγού Γεώργη Δασκαλάκη. Πολλές φορές οι σφαίρες πάνε το κοντάρι της. Μα η μάνα του, η Χαρίκλια Δασκαλάκη, την αναστηλώνει. Τη δεύτερη μέρα, λίγο πριν από την εκπόρθεση της Μονής, την πήρε, τη ζώστηκε και αργότερα την παρέδωσε στον εγγονό της Τηλιανό, γιο του Γεωργίου. Η αιχμαλωτιστή Σαγκατζοπούλα εξιστορεί ότι πολλές γυναίκες εγκατέλειψαν τα παιδιά τους μόνα τους και έτρεξαν στη συμπλοκή, υπερασπίζοντας τους άντρες τους με νύχια και με δόντια, όταν στις 9 Νοεμβρίου πια οι Τούρκοι εισέβαλαν στο μοναστήρι. Η ώρα της θυσίας πλησίαζε. Τα γυναικόπαιδα οδεύουν προς την ανατολική πλευρά της Μονής, όπου βρίσκεται η πυρηνική. Άλλα πάλι ζητάνε άσυλο στα κελιά των νοσοκομείων. Η τρίτη έφοδος των Τούρκων ξεκινάει και η αυλή πλημμυρίζει από τους εχθρούς. Οι ήρωες αποσύρονται από το ισόγειο κελί των νοσοκομείων. Έχοντας αφήσει έξω από το κελί ένα σακίδιο πυρίτιδας, η Χαρίκλια Δασκαλάκη ορμάει και αρπάζει το σακίδιο. Ο γιος της Κωνσταντίνος πυροβολεί από τη θύρα του κελιού τους Τούρκους. Τραυματίζεται όμως και αναφωνεί. Η μητέρα το απαντά. Για τόσο πράγμα κάνεις έτσι, γιέ μου. Θέλεις να σε ακούσουν και να πούνε πως φοβήθηκες. Με ψυχραιμία καθαρίζει τα αίματα από το πρόσωπό του και καθησυχάζει τους άλλους ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Αργότερα θα τον δει να σκοτώνεται, να πεθαίνει μπροστά της. Την ίδια ώρα καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες να μπουν στην πυρηνική όσο δυνατόν περισσότεροι. Κατά τη μαρτυρία του Παπαδάκη, μία ώρα πριν εισέλθουν οι Οθωμανοί στη Μονή, ένα μικρό κορίτσι ρωτούσε ποιος θέλει να εισέλθει στην πυρηνική αποθήκη. Ακολούθησαν πολλά νέα κορίτσια και γυναίκες. Δεκάδες άλλα παρόμοια περιστατικά διαδραματίστηκαν στο Αρκάδι τις δύο αυτές ιστορικές ημερομηνίες, τις 8 και 9 Νοεμβρίου του 1866, που απέδειξαν πως οι ηρωίδες πολεμούν και αγωνίζονται σαν τις κριτικές. Από τους 964 πολιορκημένους, εχμαλωτίστηκαν 114 άντρες και γυναίκες, εκτός από 3-4 που διέφυγαν, οι υπόλοιποι φωνεύτηκαν. Ανάμεσα στους εχμαλώτους, η Χαρίκλια Δασκαλάκη και η Ελένη Γλουκάκη, η Σπακιανάντωνα, που ήταν τότε μόλις 5-6 ετών, διασώθηκαν. Το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου δεν έκλεισε το κριτικό ζήτημα,
όπως ήλπιζαν οι Οθωμανοί, αντιθέτως άνοιξε τις κλειστές πόρτες της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Μπορούμε να ισχυριστούμε πως η ελευθερία της Κρήτης ξεκίνησε από τα Αρκάδη. Η Κρητικιά είναι η γυναίκα που συνεχίζει την ηρωική ιστορία και συμπεριφορά της Ελληνίδας στο Μεσολόγγι, στο Σούλη, στην Άουσα και χαράσει το δρόμο για τους αγώνες των γυναικών στους δύο παγκοσμίους πολέμους, στην εθνική αντίσταση, στους αγώνες για τη δημοκρατία κατά τη σκοτεινή επταετία. Θα πολεμήσει ισότιμα με τον άντρα, θα διατηρήσει το φρόνημα υψηλό, θα αρνηθεί την υποταγή, θα δώσει το παράδειγμα, δεν θα δηλιάσει, δεν θα υποταχθεί. Η Κρητικιά στο Αρκάδι, όπως και στις προαναφερθήσεις της επάλξης του ελληνισμού, έχει τα ίδια κύρια χαρακτηριστικά. Είναι κάθε ηλικία και ανήκει σε όλες τις γενιές. Κορίτσι, κοπέλα, όρημη γυναίκα και γιαγιά. Δεν θέτει υπεράνω του σκοπού της και της υπηρεσίας της προάσπισης της πατρίδας, ούτε τα ίδια τα παιδιά της. Φτάνει μέχρι το εκούσουλο κάφτωμα. Όταν παρέχεται επανειλημμένα η ευκαιρία στις γυναίκες του Αρκαδίου να γλιτώσουν οι ίδιες και τα παιδιά τους, εκείνες προτίμησαν την απώλεια της ζωής τους από την απώλεια της αξιοπρέπειάς τους. Επιλέγει συνειδητά τη θυσία και το θάνατο, λοιπόν, περιφρονώντας κάθε κίνδυνο ή δελεασμό. Έδωσε μάχη σώμα με σώμα, σαν λένε, μέχρι τελευταίας ρανίδας. Προασπίζεται ιδέες, ιδανικά, αξίες, αρετές, με ανεπανάληπτη στην ιστορία ψυχική και σωματική δύναμη, μέχρι το σημείο της ανατίναξης. Γεγονός που αποτελεί παγκόσμιο μοναδικό γεγονός για γυναίκες. Κλείνοντας παρενθετικά, δεν μπορώ να μην εκφράσω την περηφάνεια μου, μια που έχω τέτοιες άξιες γυναίκες στο γενεολογικό μου δέντρο. Δύο μικρά κοριτσάκια, η Άννα και η Χρυσή, ήταν τον νέο πατέρα τους, τον Γιώργη Εμμανουήλ Γιανακουδάκη, Γιανακό, όπως τον αποκαλούσαν όλοι λόγω της λεβεντιάς του, να φεύγει θελουσίως για το Αρκάδι και τον ενθάρρυναν. Το 1866 πάντα. Για να μείνουν τελικά ορφανές. Η Άννα μεγάλωσε, παντρεύτηκε και γέννησε τον παππού μου, τον Μιχάλη Παπαδάκη, πατέρα της μητέρας μου Ευγενίας. Η κόρη του ήρωα τον γαλούχησε με αγάπη για την πατρίδα, τον συνάνθρωπο, τον συμπατριώτη, με διάθεση αυτοθυσίας για τα ενότερα ιδανικά. Με αυτά ως σημαία πορεύτηκε ο Μιχάλης Παπαδάκης στη ζωή του, προσφέροντας τον τόπο του και στους ανθρώπους του όσο μπορούσε περισσότερα. Πλημμυρισμένος από ευγνωμοσύνη και τον ήρωα παππού του, τον Γιαννακό, όπως είπαμε, κατασκεύασε στον τόπο του τον Ορθέμιλο ποτάμου Ρυθύμνης, ηρώων ύψους 5 μέτρων, μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας, που αφηγείται την ελληνική ιστορία από τα χρόνια του Ομήρου ως τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και στην κορυφή του φέρει την προτομή του ήρωα Γιαννακού να δανείζει το Αρκάδι. Έτσι και όλες οι γυναίκες απόγονοι και συγγενείς ηρώων, και πιστεύω ότι είμαστε όλες λίγο πολύ συγγενείς τέτοιων ηρώων, έζησαν μαζί τους το δικό τους δράμα, που όχι μόνο δεν τις έριξε χαμηλότερα, αλλά αντίθετα τις εκτείναξε σε ανώτερες σφαίρες και τις εμπόδισε με σπάνιες αξίες. Πράγμα που τις κατέστησε ευεργετικές για το περιβάλλον τους, αφού οι γυναίκες διαμορφώνουν προσωπικότητες και συνειδήσεις τόσο των παιδιών τους όσο και των κύρων τους, στους οποίους μεταλαμπαδεύουν τις αξίες αυτές. Ενώ ο ήλιος έβγαινε την 9η Νοεμβρίου του 1866, λοιπόν, η πυρετεταποθήκη του Αρκαδίου να δυνάσσεται. Το γεγονός τούτο είναι έργο ηρωικών και υπεράνθρωπο, θα πει αργότερα ο Αμερικανός δημοσιογράφος Σκίνερ, που εξέδεσε τον τόπο της εθελοθυσίας λίγες μέρες μετά. Οι γυναίκες τριών γενεών, λαμπερές από τη φωτιά, εκτινάχθηκαν στον ουρανό, έγιναν ένα τεράστιο πυροτέχνημα που το είδε όλη η Κρήτη. Το είδε όλος ο κόσμος και πήρε το μήνυμα πως οι κριτικές, όπως οι κριτικοί, έχουν καρδιά λινταριού. Δεν δέχονται ούτε ένα λεπτό ζωής χωρίς ελευθερία, χωρίς αξιοπρέπεια. Οι κριτικές ξέρουν να μάχονται σαν λένες και να πεθαίνουν σαν αετίνα στον αέρα. Η συμβίβαστη ψυχή τους εξεράγει στο Αρκάδι, σαν ηφαίστειο, και η λάβα των αξιών τους, των αρετών τους, πλημμύρισε την Κρήτη, εμπότισε τον κόσμο. Αλλά δεν μπορώ να πείσεις και το εγκατακλείδι, να μην αναφέρω ότι, όπως είπα και στην αρχή, την ιστορία οφείλουμε να την μελετούμε, όχι μόνο για τη γνώση και την επιστήμη, αυτή καθ' αυτή, αλλά και γιατί διδάσκοντας παραγωγικά, διδάσκοντάς τη, διαμορφώνουμε συνειδήσεις στις νύν και στις επόμενες γενιές. Δεν μπορείς να πείσεις τους νέους, ας πούμε, π.χ. Να έχουν αξίες, αν δεν τους μάθεις, αν δεν τους διδάξεις, ότι πολλοί προτίμησαν μέσα από την ιστορία πάντα να χάσουν αξιώματα, περιουσίες, ακόμη και τη ζωή τους την ίδια, επειδή δεν ήθελαν να τις διαπραγματευτούν τις αξίες αυτές. Ειδικά σήμερα, με την τόσο σκληρή εγκληματική επικαιρότητα εναντίον γυναικών, παιδιών και αδυνάμων, οι κριτικές ηρωίδες μας δείχνουν το δρόμο. Οφείλουμε να είμαστε πολεμίστριες,
μια που μιλάμε στο σύνδεσμο Ελληνίδων, επιστημόνων, ενωμένες αλληλέγγυες. Να σεβόμαστε τον εαυτό μας, τις υπόλοιπες γυναίκες και να απαιτούμε το σεβασμό των άλλων. Τη μέρα που θα το έχουμε καταφέρει αυτό, όλα αυτά, είμαι σίγουρη ότι θα ξυπνήσουμε σε ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο. Εύχομαι ολόψυχα λοιπόν, κλείνοντας, να μπορούμε όλες μαζί, αλλά και κάθε μια ξεχωριστά, να δίνουμε στην καθημερινότητά μας τις μικρές μάχες, αλλά και τις μεγάλες. Με σημαία τις αξίες μας, την αξιοπρέπειά μας, δυναμικά και αδιαπραγμάτευτα, με πρότυπο τις κρυπτικές Αμαζόνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδάκη, για αυτή την τόσο ωραία, τόσο πατριωτική, όσο και φεμινιστική παρουσίαση, η οποία εμένα τουλάχιστον με ενθουσίασε. Και μου έδειξε πτυχές από την ιστορία της Κρήτης που δεν γνώριζα. Πολύ συνέστημα μέσα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι. Μπράβο, Δώρα. Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Μήπως υπάρχουν ερωτήσεις για την κυρία Παπαδάκη? Τοποθετήσεις ίσως από τους φανατικούς εναπομείναντες. Μπορώ να πω? Βεβαίως. Λοιπόν, θα ήθελα να πω συγχαρητήρια σε όλους τους συνέδρους. Οι ομιλίες ήταν όλες υπέροχες, τεκμηριωμένες. Μάθαμε πολλά πράγματα σήμερα που δεν τα γνωρίζαμε. Και επειδή μου έχει μείνει ένα αποθυμένο από το πρωί, θα ήθελα να δείξω μία εικόνα η οποία αναφέρεται στην, είναι από το βιβλίο της Σωτηρίας Αλιμπέρτη και αναφέρεται στην αϊπόνυφη που ανέφερε η κυρία Γιαννοπούλου. Είναι μία σπάνια εικόνα, είναι ζωγραφική αυτή, από το βιβλίο της Σωτηρίας Αλιμπέρτη, που συμπληρώνει κατά κάποιο τρόπο αυτό που είπε η κυρία Γιαννοπούλου. Αν μπορώ να τη δείξω, επειδή... Ναι, ναι, σε έχω κάνει share, Αργυρό. Α, έχεις κάνει? Ναι, ναι, μόλις. Α, ωραία. Με το που ξεκίνησες να το λες. Ναι, μου έχει μείνει αποθυμένο από το πρωί, επειδή δεν μπόρεσα να δείξω δεν αυτό που είναι. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να δω πάλι, θα τα καταφέρω. Αυτή εδώ είναι, δεν ξέρω, βλέπετε? Ναι. Ναι, λοιπόν. Είναι εδώ η εικόνα, στην δεξιά. Είναι η αϊπόνυμφη και είναι του Νικηφόρου Λύτρα αυτή η εικόνα, ζωγραφική, και είναι που σκοτώνει τον Άραβα. Είναι μία σπάνια, έψαξα στο διαδίκτυο να τη βρω, αλλά δεν υπάρχει. Να τη δω δηλαδή με χρώματα. Υπάρχει μόνο στο βιβλίο, τουλάχιστον στο διαδίκτυο δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο στο βιβλίο της Σωτηρίας Αλιμπέρτη. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, συγχαρητήρια σε όλους τους συνέδρους για τα πολύ ωραία πράγματα και τεκμηριωμένα που μας είπαν. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό. Εντάξει. Ναι. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ναι, βέβαια. Την κυρία Μπάντιου, και αφού συγχαρώ όλες τις κυρίες και τους κυρίους τους λίγους για τις εισηγήσεις τους, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες. Μου έκανε εντύπωση, έτσι χτύπησε το καμπανάκι, το κριτικό που έχω πάντα. Άκουσα το όνομα στην αναφορά σας, κυρία Μπάντιου, της ηρωίδας Σουλιώτη, σας είπατε, για να κάκι σε χού. Και ήθελα να ρωτήσω, ήταν και αυτή η κριτικιά, όπως η μαμά του Κολοκοτρώνη, ας πούμε, που πήγε στο Σούλι, ή παντρεύτηκε κριτικό? Δεν ξέρω αν είναι γνωστό αυτό, αν το γνωρίζουμε. Ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Δεν γνωρίζω να σας απαντήσω, όμως θα το σημειώσω για να το καταγράψω στα πρακτικά. Αφού θέσατε το ερώτημα, η Καλλιρόη Παρέν, είναι η εκδότρια της εφημερίδας, έχει καταγωγή από την Κρήτη. Mm-hmm. Μάλιστα.
Ναι, κάποια επίθετα φωνάζουν την εκκριτικά και κάποια... Η οποία το παρέν είναι του συζύγου της, το δικό της είναι Σιγανού. Και είναι λάθος που δεν το λέμε. Και επίσης κάτι που θέλω να επισημάνω, κάνοντας τώρα την ιστορία των γυναικών του 20ου αιώνα, ότι όλες τις λέμε με το αλλαγμένο τους συζυγικό επίθετο. Και αν αναφέρουμε το λεγόμενο πατρικό, το βάζουμε πάντα δεύτερο. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό είναι λάθος. Πρώτα πρέπει να μπαίνει το πατρικό μας επίθετο, το οποίο είναι διαβίου, και μετά το εκάστοτε συζυγικό. Επομένως, αυτό να λέμε την καλλιρόη συνέχεια παρέν, 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 εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου. Νομίζω ότι με τον καινούριο νόμο από το 84 και μετά... νόμο, αυτό που έγινε το 1984, νομίζω, πριν λίγο. Οπότε οι γυναίκες έχουν το πατρικό τους και αν θέλουν βάζουν και το σύζυγο δίπλα. Ναι, τη σημερινή εποχή. Αυτό ο νόμος, το λέω εγώ, να έχει αναδρομική ισχύ, που δεν έχει. Α, αλλά... να έχει αναδρομική ισχύ, ναι. Ναι, είναι κρίμα όμως εμείς αναφερόμενες αυτές τις γυναίκες να μην αναφέρουμε πρώτο το πατρικό τους όνομα. Πηγαίνει το γένος. Πηγαίνει το γένος. Λένε του συζύγου και μετά το γένος. Εντάξει, ίσως... Το ξέρουμε, γιατί είναι κάποιες που δεν το ξέρουμε. Ας πούμε, η Ελένια Ναϊπονύφη ούτε καν έχει όνομα πατρικό ή συζύγου. Είναι η νύφη του Αναΐπη. Και οι περισσότερες εκείνη την εποχή επέρναν το όνομα του Άβενα. Γιώργος Γιώργενα. Και έτσι μείνανε και στην ιστορία. Δύσκολο να βρεις το πραγματικό τους όνομα. Δεν μιλάω εγώ για τις ηρωίδες, Λίθα. Λέτε για τις ηρωίδες. Λέω για αυτές που είναι διάσημες στην ιστορία του φεμινιστικού κινήματος στις αρχές του 20ου αιώνα. Συμφωνώ, αλίμω. Ας πούμε η Ιμβριώτη. Δεν είναι η Ιμβριώτη το δικό της το όνομα. Έτσι, αυτό είναι το όνομα του άντρα της. Η Σβόλου δεν είναι Σβόλου το δικό της όνομα. Μόνον η Γαϊτάνου έχει εξαλειφθεί το Γιαννιού, γιατί μετά με το Γιαννιό χώρισε. Ναι. Λοιπόν, και τη λένε Γαϊτάνου, ας πούμε. Δεν είναι σωστό, κατά τη γνώμη μου. Ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Μπορεί στην εποχή τους να είχαν μείνει γνωστές με τα συζυγικά τους επίθετα, γιατί έτσι ήταν ο νόμος, αλλά νομίζω ότι εμείς, κάνοντας την ιστορική μας αναδρομή, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε και τα δυο τους επίθετα. Εγώ συμφωνώ. Ας πούμε, το ναι. Ίδιο, η Άβρα Θεοδωροπούλου δεν είναι Θεοδωροπούλου το επίθετό της. Η μόνη έτσι που, επειδή και αυτή χώρισε και είχε μείνει για λίγα χρόνια παντρεμένη, έχει σώσει το... είναι η Ρουσοπούλου. Και η Αλιμπέρτη ήταν Κλεωμένους. Ακριβώς. Και το πατρικό της... Και ήταν το πατρικό είναι πιο ένδοξο από το Αλιμπέρτη. Υπάρχει, γιατί ο αδερφός της ήταν αυτός που μπήκε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο πατέρας της ήταν από το Αίγιο. Και το Αίγιο ναι. Έχει τον κεντρικό δρόμο Κλεωμένους Οικονόμου. Ναι, αυτό ακριβώς. Και ο αδερφός της είναι αυτός που μπήκε στη Θεσσαλονίκη ως νικητής, είναι ο στρατηγός Κλεωμένης Κλεωμένους. Εμένα θα μου επιτρέψετε, εκτός από τα συγχαρητήρια σε όλους τους ομιλητές, οι οποίοι πραγματικά ήταν εξαιρετικοί, δεν ξέρω αν έχει υπερθετικό βαθμό το εξαιρετικός, γιατί είναι από μόνος του υπερθετικός βαθμός, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον καθηγητή, τον κύριο Χατζή, γιατί ήταν δεύτερη φορά που θα του τύχαινε η ατυχία να μην μπορέσει να έρθει στο συνέδριο, λόγω του ότι ασθένησε. Και παρόλα αυτά τα κατάφερε, και παρόλο που δεν είναι συνδεδεμένος, οι ευχαριστίες ιδιαίτερες πρέπει να του αποδοθούν. Δεν ξέρω αν προσέξατε σε κάποιο σημείο της ομιλίας του, που είπε ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχει γίνει κάποια έρευνα και έχουν έρθει στο φως νέα στοιχεία για τη Μαντώ Μαυρογένους. Μεταξύ αυτών, λέει, μάθαμε και την πραγματική της χρονολογία γεννήσεως. Ναι, ναι, το είπε. Δεν αναφέρθηκε όμως στον άνθρωπο που έκανε την έρευνα
και αποκάλυψε αυτά τα στοιχεία. Εγώ σας λέω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι η σκηνοθέτης, δημοσιογράφος και νομικός Γεωργία Μπιτάκου, την οποία αύριο εμείς θα έχουμε στο συνέδριό μας και η οποία έχει γυρίσει μία δίωρη ταινία για τη Μαντώ Μαυρογένου, στην οποία έχει την ευγενή καλοσύνη να μας την προβάλλει δωρεάν στο κλείσιμο του συνεδρίου, σαν μία μεγάλη τιμή οφειλόμενη από το σύνδεσμο και τις σύγχρονες Ελληνίδες και επιστημόνισσες σε αυτή τη μεγάλη μορφή του αγώνα. Για να δείτε πώς σιγά σιγά κλείνουν όλα τα puzzle και οφείλω να ομολογήσω ότι θα μου επιτρέψετε να περηφανευτώ ότι από την προσωπική μου έρευνα και χωρίς να είμαι ιστορικός έκλεισα πάρα πολλά puzzle από μόνη μου και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό ήρθε να το επιβεβαιώσει σήμερα ο κύριος Χατζής, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος καθηγητής ιστορίας. Επίσης, η εισήγηση του κυρίου Μπαλτά, δεν ξέρω αν είναι ακόμα ο κύριος Μπαλτάς μαζί μας, που ήταν πολύ, έτσι, πώς να το πω, ιδιαίτερης, πρωτότυπης και πολύ εξειδικευμένου περιεχομένου, την είχα βρει στο Ακαδήμια Εντού και τον παρακάλεσα να έρθει να μας την κάνει. Είναι μία πτυχή οι υγειονομικές συνθήκες και η ιατρική περίθαλψη όχι μόνο στην πολιαρκία του Μεσολογγίου, γενικά στην επαναστατική περίοδο, η οποία είναι μία πλευρά που επειδή ακριβώς αφορά μόνο την μικρή επιστημονική κοινότητα των γιατρών και των νοσηλευτών, δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστή. Και εκεί ήταν πολύ σημαντική η χρηματική βοήθεια και όχι μόνο της Ελληνίδας συζύγου του, που η γυναίκα αυτή ήταν μια φιγούρα άγνωστη εν πολύ στην ιστοριογραφία. Δηλαδή κανένας άλλος δεν μίλησε για αυτή τη γυναίκα που χάρη στον έρωτα που ενέπνευσε στον Ελβετό γιατρό κατάφερε να δώσει στους πατριώτες της και στην πόλη της μία υπηρεσία αξιοζήλευτη για την εποχή εκείνη. Δηλαδή να ιδρύσουν νοσοκομείο, φαρμακείο, να μπορέσουν να περιθάλψουν τόσους τραυματίες και λοιπά σε μία εποχή που η ιατρική ήταν άγνωστη, νομίζω ότι είναι ένα μικρό ιατρικό και ανθρωπιστικό θαύμα. Και μας έδωσε έτσι με πάρα πολύ κατανοητό τρόπο ο γιατρός μας, κύριος Μπαλτάς, τον οποίο τον έχουμε από το προηγούμενο συνέδριο μαζί μας, γιατί έχει σε ένα κομμάτι της διδακτορικής του διατριβής για την ιστορία της ακτινολογίας, έχει ερευνήσει ιδιαίτερα τις πρώτες γυναίκες ακτινολόγους και έρθει και μας τις παρουσίασε, γιατί ανάμεσά τους η πρώτη από αυτές ήταν και πρόεδρος του συνδέσμου μας. Και μας παρουσίασε στοιχεία άγνωστα για την ιστορία μας, γιατί για εκείνη την περίοδο έχει χαθεί το αρχείο μας και δεν τα γνωρίζαμε. Θέλω να πιστεύω ότι αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε μαζί μας σε αυτά τα δύο συνέδρια θα εξακολουθήσουμε να τους έχουμε. Και από τώρα σας αναγγέλω ότι θα κάνουμε και επίσημη ανακοίνωση σε λίγες μέρες, αλλά μιας και το έφερε η κουβέντα, ότι τον επόμενο Σεπτέμβριο και πάλι το τελευταίο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δηλαδή, θα κάνουμε πάλι διαδικτυακό συνέδριο, όπου η πρώτη μέρα θα είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του συνδέσμου και οι δύο επόμενες στη συμπλήρωση των 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή και στην ανάδειξη του ρόλου των Ελληνίδων της Καθημάς Ανατολής στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Μπορείτε από τώρα να σκεφτείτε εισηγήσεις, να το πείτε σε φίλους, σε φίλες σας, σε συνεργάτες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όση περισσότερα δημοσιότητα μπορούμε, να ξεκινήσουμε κάποια έρευνα, να επικεντρωθούμε σε κάποια πρόσωπα που για διάφορους λόγους θα ενδιαφέρουν περισσότερο το σύνδεσμο. Και να πω ότι δεν μας ενδιαφέρουν μόνο οι γυναίκες οι οποίες ήρθαν μετά την καταστροφή, αλλά και οι γυναίκες που για διάφορους λόγους ήρθαν πριν. Από το 22. Και δύο τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις θα σας αναφέρω. Είναι η Αθηνά Γαϊτάνου,
η οποία είναι Κωνσταντινοπολίτικη, αν θυμάμαι καλά, καταγωγής, και η δική μας πρόεδρος, η Αμαλία Φλέμινγκ, η οποία έχει και αυτή γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, ήρθε βέβαια εδώ σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, αλλά από μια οικογένεια η οποία είχε μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη παράδοση και μια άλλη οικονομική επιφάνεια και μια άλλη μόρφωση. Αυτές όλες οι γυναίκες, όπως επίσης αυτές που σπούδασαν στα ζωγράφια παρθεναγωγία, υπάρχει μια πλειάδα τέτοιων γυναικών, οι οποίες με τη δράση τους, με το έργο τους, με τις δημόσιες εμφανίσεις τους, συνέβαλαν σε μια άλλη ελληνική κοινωνία, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν θα υπήρχε αν αυτές οι γυναίκες δεν είχαν έρθει στη νέα έδρα του ελληνισμού, στη νέα πρωτεύουσα, την Αθήνα, να μεταδώσουν έναν άλλο τρόπο σκέψεις και δράσεις. Είναι οι Πόντιες, είναι οι γυναίκες από την Αλεξάνδρεια, ίσως της Αιγύπτου. Είναι πολύ μεγάλο το φάσμα. Ποιες εποχής, Εύη, μόνο για το Μεσοπόλεμο ή και πριν? Όχι, και πριν είπαμε. Και πριν. Αυτές που ήρθαν και πριν, λίγο πριν τη Μικρασιατική καταστροφή και μετά, όχι όχι όμως μόνο από τη Σμύρνη και από την Κωνσταντινούπολη και από τον Πόντο, για παράδειγμα. Αν είναι 19ος αιώνας, αρχές 20ου, θέλεις? Μας κάνει. Ωραία. Γιατί ήδη είμαστε 20 χρόνια πριν, έτσι. Νομίζω ότι ήταν καθοριστικός ο ρόλος τους, για να μην πούμε τώρα για τη λογοτεχνία, για τα νέα μυθιστορήματα που αναπτύχθηκαν μετά την... ή το πώς η Μικρασιατική καταστροφή ενέπνευσε κάποιες γυναίκες, για παράδειγμα τη Μέλπο Μερλιέ, η οποία μαζί με τον άντρα της που ήταν διευθυντής του Ελληνογαλλικού Ινστιτούτου, ίδρυσαν το Κέντρο Μικρασιατικών Ερευνών, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα και είναι μάλιστα ένα τετράγωνο δίπλα από το σύνδεσμό μας, τα γραφεία του, που είναι η πρώτη η οποία καθιέρωσε τις μικρασιατικές μελέτες, την μελέτη δηλαδή της μικρασιατικής ιστορίας, λαογραφίας, μουσικής και άλλες παράδοσες, στην σύγχρονη επιστήμη. Μόνη της δηλαδή, η γυναίκα με τις έρευνες που έκανε, έφτιαξε έναν ολόκληρο κλάδο. Αυτά, θα κλείσουμε κάπου εδώ, γιατί είναι και Σάββατο βράδυ, όπως λέει η Δώρα, και ο κόσμος, επειδή είναι και απόκριες, έχει αρχίσει και βγαίνει. Αύριο είναι του Ασώτου, νομίζω. Εμείς καμία ασωτεία δεν θα κάνουμε. 10 η ώρα το πρωί. Εγώ η ασωτεία που θα κάνω απόψε είναι να κατεβάσω τα βίντεο. Κάνουν κανένα 2-3-4 ώρες το καθένα, επειδή είναι πολύ μεγάλα. Ελπίζω αύριο να μας στέλνει τεχνολογία. Πάρα πολύ. Είστε πολύ γλυκές και υπέροχες και να είμαστε καλά να ανταμώνουμε και σε άλλα. Σας ευχαριστούμε. Καλή νύχτα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλητήρια και ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.